Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε εξοντοτικά ωράρια, χωρί ρεπό, αθέτηση συμφωνιών από του εργοδότε, τεράστιο όγκο δουλειά για λίγου εργαζόμενου, συνθέτουν και φέτο το σκηνικό σε ξενοδοχεία των Χανίων. Το περιστατικό κατάρρευση μια εργαζόμενη σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα του νομού μετά από δύο μήνε δουλειά χωρί ρεπό, αποτυπώνει την πραγματικότητα που βιώνει μια μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου των ξενοδοχειαπαλλήλων. Ε, η κυρία Λίπο θύμισε ε, νοσηλεύτη στο νοσοκομείο και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει στο μέλλον. Αυτή η εργαζόμενη δούλευε χωρί ρεπό. Σχεδόν δύο μήνε είχε πάρει μόνο ένα ρεπό. Δεν αντέχει ένα εργαζόμενο στην πίεση με τον ήλιο και με το στρε που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία να αντέχει χωρί ρεπό. Το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Χανίων καταγγέλει πω αν και η 50χρονη έχασε τι αισθήσει τη την ώρα τη εργασία τη, το περιστατικό δεν δηλώθηκε ακόμα ω εργατικό ατύχημα. Αυτή τη στιγμή είναι στην επιθεώρηση εργασία, στην τεχνική επιθεώρηση και δεν έχει αναφερθεί ακόμα σαν ατύχημα. Η έλλειψη προσωπικού αυξάνει την πίεση στου εργαζόμενου, που στι περισσότερε των περιπτώσεων καλούνται να καλύψουν ανάγκε πέραν των δυνατοτήτων του. Υπάρχουν ξενοδοχεία στα οποία μία καμαριέρα αναλαμβάνει την καθαριότητα 25 δωματίων. Αυτό το βλέπουμε σήμερα είναι υπερβολική πίεση, διότι με την έλλειψη εργατικού προσωπικού φορτώνεται κάποιοι εργαζόμενοι παραπάνω εργασία. Θα σα αναφέρω μια καμαριά που μπορεί να τη βάζουν 25 δωμάτια, αλλά 25 δωμάτια δεν είναι σε 8 ώρο. Είναι 7 με 9, κάνει κοινόχρηση στου χώρου και μετά θα πρέπει να μπει να κάνει αυτά τα δωμάτια. Είναι δυνατόν. Δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα ότι κάθονται παραπάνω για να βγάλουν την εργασία, διότι είναι φιλότιμε οι κυρίε να βγάλουν την εργασία του, υπερβολική πίεση και κάποια στιγμή σκά ο άνθρωπο. Οι συνθήκε εργασία στα ξενοδοχεία έχουν μειώσει το ενδιαφέρον από ντόπιου που στρέφονται σε άλλου τομεί τη αγορά. Αν αυτό προσωπικό προσλαμβάνεται ακόμη και σε μεγάλε μονάδε, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκε. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, υπάρχει φοβερή πίεση, και έχουμε ήδη παρετήσει ανθρώπων που φεύγουν, δεν αντέχουν πλέον την εργασία και δεν ξέρουμε πώ θα βγει η σεζόν. Και είμαστε ακόμα οι δύο πρώτοι μήνε του καλοκαιριού και τι θα γίνει στου επόμενου τέσσερι. Φοβάμαι ότι θα έχουμε πολύ χειρότερα. Και ουσιαστικά όλα αυτά που γίνονται δεν τα μαθαίνουμε όλα. Κάποια βγαίνουν στην επιφάνεια, κάποια άλλα τα κουλώνουν. Την ίδια στιγμή, όπω καταγγέλει το Σωματείο Ξενοδοχό Υπαλλήλων, δεν υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό ικανό να βάλει τέλο στι απαράδεκτε συνθήκε εργασία. Ακόμα και σε προγραμματισμένους ελέγχους, όπως λένε, οι διοκτήτες έχουν ήδη ενημερωθεί, αποκρύπτοντας παρατυπίες ει βάρος του προσωπικού.